ανθρώπων της εποχής που μέσα από αυτές δίνονται τα γνωρίσματα του χαρακτήρα των κατοίκων, οι οποίοι ήταν ειρηνικοί, ήταν ήπιοι τον τρόπο διεκδίκησης, γιατί υπήρχαν και ισχυροί της εποχής, βέβαια, που δεν άφηναν και πολλά περιθώρια σε αυτούς, αλλά ήταν πολύ αυστηροί στα ήθη, συνεδρίες σε κατοικία, όπως αναφέρεται εδώ. Θα διαβάσετε αυτές τις ιστορίες, είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Αφορούν κάποιους τσακωμούς ανάμεσα σε οικογένειες, προσπάθειες για κλοπές, έχουν απαγωγές γυναικών κλπ. Είναι ενδιαφέρουσες πολύ οι ιστορίες αυτές. Από εκεί και πέρα, θα ξέρετε προφανώς ότι το χωριό σας πήρε μέρος στην Επανάσταση του 21. Και εδώ θέλω να πω ότι το βιβλίο αυτό είναι και ένας προκοπός για τον εορτασμό που θα γίνει για τα 200 χρόνια από τον καιρό της Επανάστασης. Ο Κύρλος Δαφαζάνος αναφέρει στο βιβλίο του πίνακες, μάλλον καταλόγους αγωνιστών της εποχής, και επίσης αναφέρεται και στη σχέση του Παπαβλέσσα με τον χωριό σας, αλλά και του Πολυκοτρώνη με τα Σαμπάζικα. Τώρα, εδώ υπάρχουν πάλι διάφορες απόψεις, αν γεννήθηκε ο Πολυκοτρώνης εκεί ή αν όχι, δεν μπαίνουμε στην διαδικασία αυτή. Απλώς πληροφοριακά σας λέω ότι υπάρχει και αυτή η καταγραφή στο βιβλίο. Όταν λοιπόν οι ελληνικοί κατέλαβαν την πληροφόρηση, και να πω εδώ ότι οι κάτοικοι του Αρπαρά βοήθησαν τον Ροζίνη σε αυτό, ήταν υπέρ του δηλαδή, και μετά την αποχώρηση των Ανετών, άρχισαν οι κάτοικοι του πάνω Αρπαρά να κατεβαίνουν σε χαμηλότερους τόπους, γιατί είχε αυξηθεί αρκετά ο πληθυσμός. Στην εποχή των Τουρκών ήταν δύσκολο να το κάνουν αυτό, γιατί εκείνοι δεν το επέτρεπαν. Με τους Ανετούς όμως τα πράγματα είναι πιο άνετα και έτσι κατεβαίνουν σε χαμηλότερους τόπους. Η καθολική κάποδος όμως γίνεται μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους, γύρω στο 1845 και ολοκληρώνεται για 30 χρόνια. Οπότε οι κάτοικοι λοιπόν που φεύγουν από το Πάνω Αρφαρά μοιράζονται σε διάφορες περιοχές εκεί και μία από αυτές είναι και το Κάτω Αρφαρά, που είναι το χωριό σας. Αυτή η εγκατάσταση δεν άφησε το Πάνω Αρφαρά μόνο του, εξακολουθούσε να υπάρχει σαν περιοχή γεωργική και κτηνοτροφική, αλλά και σαν τόπος παραθερισμού, διότι έχει πολύ καλό κλίμα, ορεινό και χωνευτικό νερό, όπως είπα, των πηγαδιών. Να πω επίσης ότι το Πάνω Αρφαρά υπήρξε και τόπος όπου προσωρινά διέμεναν ή κρύβονταν οι μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού την περίοδο του Εμφυλίου Πολέμου 46-49. Ένας τόπος που ήταν πρόσφορος αυτό για να μπορούν να κρύβονται εκεί από τους αντιπάλους. Σήμερα το Πάνω Αρφαρά έχει ελάχιστους κατοίκους, ιδίως κτηνοτρόφους. Είναι όμως ένας τόπος παραθερισμού, ένας τόπος που τον επισκέπτεστε στις γιορτές, στην Αγία Παρασκευή, του προφήτη Ηλία, του Αγίου Νικολάου κλπ. Τα ξέρετε αυτά πιο καλά από μένα εσείς. Και ένας τόπος όπου μπορεί κάποιος να κάνει παραθερισμό ή να κάνει μια εκδρομή μονοήμερη, δεν ξέρω, καθώς επίσης και είναι τόπος, όπως προείπα, κυνηγιού. Να πω επίσης ότι μεγάλο ενδιαφέρον στο βιβλίο παρουσιάζουν οι κατάλογοι των οικογενειών του Πάνω Αρφαρά. Γενεαλογικά δέντρα έχει καταγράψει ο κύριος Δαφαζάνος. Για εσάς θα είναι πολύ γνώριμα όλα αυτά, γιατί είναι οι ρίζες σας, θα δείτε και θα μάθετε ίσως πράγματα που μπορεί να μην ξέρετε. Γενικότερα και κλείνοντας, θέλω να πω ότι είναι ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο και καλό θα είναι να το δείτε όλοι, να το διαβάσετε, να το χαρείτε για να ξανασυστηθείτε με τον τόπο σας. Ευχάριστο ανάγνωσμα
Και γι' αυτό ευχαριστούμε τον κύριο Λαφαζάνο για όλα αυτά που κάνει. Εύχομαι να μπόρεσα να δώσω μία εικόνα του βιβλίου. Αυτά που έμαθα, διάβασα και έμαθα που λένε αυτό. Ζητώ την επίγειά σας για τυχόν παραλήψεις ή για το δράκ που προφανώς έχω. Ζητώ την επίγεια του κ. Λαφαζάνου περισσότερο, που είναι ο συγγραφέας του βιβλίου. Τον ευχαριστώ για αυτά που έμαθα εγώ και ελπίζω κάποια στιγμή να μου δοθεί η ευκαιρία να δω από κοντά τον τόπο σας και να δω αν αυτά που έμαθα είναι και όπως εγώ τα κατάλαβα αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Να είστε καλά.